Του Mike Wilkinson βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη. Ο Χάνο Μότολα έφτασε οικογενειακός και στις πρώτες του δηλώσεις ξεκαθάρισε ότι αν εμφανίσει δύο συγκεκριμένα στοιχεία θα έχει μια ανάλογη χρονιά με τον προκάτοχό του. Ο Mike Wilkinson είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Μακάρι και εγώ να μπορέσω να παίξω με τον ίδιο θυσιασμό, να έχω την ίδια ικανοποιητική απόδοση στα rebound και γενικότερα σε παιχνίδι όπως είχε και ο Mike Wilkinson. Αν το κάνω αυτό, θα πιστεύω ότι θα είναι η καλύτερη σεζόν της καριέρας μου. Από εκεί και πέρα θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να κάνω τους φιλάθλους του Άρη να ξεχάσουν τον Mike με τη δική μου την παρουσία. Όσον αφορά το Mike, του εύχομαι να έχει μια πολύ καλή χρονιά στη Ρωσία. Ο Φιλανδός forward center που έχει περάσει κατά το παρελθόν από το NBA, ενώ πέρσι αγωνίστηκε στην Ευρωλίγα με τις Αλγκύρες, αναφέρθηκε και στους λόγους που τον έκαναν να αποδεχθεί την πρόταση των κιτρίνων, με τον Gordon Herbert να έχει κομβικό ρόλο στην απόφαση του. Ο ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έρχομαι στον Άρη είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα με μεγάλη παράδοση. Έπειτα ο Άρης είναι μια ομάδα την οποία έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν εκτός έδρας. Ξέρω σε τι ομάδα έρχομαι. Η άλλη μια ομάδα που έχω αντιμετωπίσει ήταν ο Παναθηναϊκός. Οπότε έχω κάποιες παραστάσεις και σύν της άλλης έπαιξε σημαντικό ρόλο και η παρουσία του coach Herbert στην ομάδα. Ένας προπονητής ο οποίος εκτός από πολύ καλός προπονητής έχει ζήσει στη Φιλανδία για αρκετά χρόνια. Έχουμε συνεργασίες στο παρελθόν. Επιπλέον, ο Μότολα εξήγησε πως ο ρόλος του ως οικογενειάρχη του επέβαλε να σκεφτεί καλά πριν καταλήξει για να φορέσει τα κίτρινα του Άρη. Ο Φιλανδός θα γνωρίσει αύριο τους νέους συμπαίκτες του, καθώς η αποστολή του Άρη, έπειτα από δύο νίκες σε φιλικούς αγώνες επί της Ζαλγκύρης και της Μπεσίκτας, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη από την Ιταλία μετά τα μεσάνυχτα.